Κύριε Τζίμα. Ναι, κοιτάξτε. Εμείς εξ αρχής πήραμε θέση ότι πρόκειται για μια υπόθεση που πρέπει να διαλευκάνθει. Mm-hmm. Φυσικά δεν είναι το πρώτο σκάνδαλο που συζητάμε τα τελευταία χρόνια. Συμμετείχαμε μάλιστα και στην Επιτροπή σχέση με αυτό και μάλιστα τοποθετηθήκαμε και σε επιμέρους ζητήματα που σήμερα βλέπετε ότι τα συζητάμε. Όσον αφορά τους μάρτυρες, για παράδειγμα, ότι πρέπει να είναι επώνυμοι, να τοποθετηθούν με το ονοματεπώνυμά τους κτλ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι όπως εξελίσσεται η ιστορία. Ποιον τα ονόματα πάντως. Και όλοι γνωρίζονταν πάντως. Προκύπτουν ερωτηματικά και χρειάζεται και η κυβέρνηση φυσικά να απαντήσει πώς γίνεται αυτοί που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ονόμαζε ήρωες το προηγούμενο διάστημα προστατευόμενοι μάρτυρες, να συζητάμε σήμερα αν είναι ποινικά εμπλεκόμενοι σε όλη αυτή την υπόθεση. Θυμίζοντας βέβαια ότι και το εν λόγω πρόσωπο για το οποίο συζητάμε υπηρέτησε, συνεργάστηκε με όλες τις κυβερνήσεις που εφάρμοσαν την πολιτική στον τομέα της υγείας που είδαν φυσικά το προηγούμενο διάστημα. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για ένα έργο που το έχει ξαναδεί ο λαός μας και αυτό που έχει σημασία για τους αυτό λοιπόν κατά τη γνώμη μας. Κοιτάξτε, είπα και εξ αρχής, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια πράγματα. Να έρχονται να βγαίνουν στην επικαιρότητα, πολλές φορές και σε βολικά σημεία ενώ διακυβεύονται σημαντικά πράγματα. Κατά τη γνώμη μας αυτό που έχει σημασία για τον κόσμο που μας ακούει είναι όλη αυτή η δίκαιη αποστροφή που αισθάνεται από την πόχα που αναδεικνύονται από τέτοιου είδους σκάνδαλα αλλά και από τη βολική κουκορομαχία που εξελίσσεται να μην κρύψει την ουσία, τη μήτρα του σκανδάλου που κατά τη γνώμη μας είναι η σύμφυση, ο εναγκαλισμός να το πω έτσι του δημόσιου, του κράτους με τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, είναι τα παρελκόμενα αυτού, το γεγονός δηλαδή ότι σήμερα πληρώνει το φάρμακο πανάκριβα ο μέσος πολίτης, ο μέσος εργαζόμενος, ο μέσος συνταξιούχος, σε μία περίοδο, εννοώ στην εξέλιξη της κοινωνίας μας, που η παραγωγή, το κόστος παραγωγής του φαρμάκου είναι πάμφθινο, έτσι, και πρέπει να είναι στην κυριολεξία κοινωνικό αγαθό και προσβάσιμο σε όλους. Από αυτή τη σκοπιά, κατά τη γνώμη μας, και οι τηλεθεατές μας, οι εργαζόμενοι, δεν πρέπει να μείνουν αμέτωχοι και να παρακολουθούν από τον καναπέ τους αυτή την εξέλιξη, αλλά να συμπορευτούν με το ΚΚΕ που μπορεί η πολιτική του να αποτελέσει φάρο, πηξίδα μέσα σε όλη αυτή την μπόχα και τη θολούρα αυτής της συζήτησης και γιατί επί της ουσίας είναι η μόνη που αμφισβητεί τη μήτρα αυτής της προοπτικής και βλέπει το φάρμακο και άλλα αγαθά ως δίκαια που πρέπει να αποδοθούν δίκαια στον ίδιο και όχι και να τα πληρώνει πανάκριβα. Επειδή εμείς τη διαβάσαμε τη συμφωνία που λέει ο κύριος Δρίτσας. Φαντάζομαι και άλλοι. Όχι, είναι απολύτως βέβαιος, αλλά δεν μένουμε στη συμφωνία τώρα. Αυτά, κοιτάτε, αυτά κατά τη γνώμη μας είναι γελοιότητες. Εδώ επί της ουσίας, καταρχήν έχουμε τοποθετηθεί σε σχέση με την ίδια τη συμφωνία, την καταψηφίζουμε. Ναι. Πρόκειται για μια συμφωνία βαθιά επικίνδυνη. Μπορεί να παραμείνει στην κυβέρνηση. Αυτά πρόθυμοι για να εργαστούν και να συνεργαστούν στο δοσμένο στρατηγικό πλαίσιο υπάρχουν. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ανοίγει εκ νέου ένας γύρος αντιπαράθεσης στη χλιωματωμένη περιοχή των Βαλκανίων. Αυτό είναι η ουσία που πρέπει ο κόσμος να κρατήσει. Με μια συμφωνία που μετατρέπει κυριολεκτικά τη χώρα μας σε μαγνήτη επιθέσεων ανάμεσα στην αντιπαράθεση, είπα, ΝΑΤΟ, ΕΕΡΟΣ, ΕΑΣ κτλ. Και έχει ευθύνη η κυβέρνηση, μεγάλη ευθύνη. Μόνη σας. Εσείς δεν τα λέει η συμφωνία, βέβαια. Μην το ανοίξουμε τώρα. Κύριε Μοίρα, εσείς δεν τα λέει η συμφωνία. Αν δεν τα λέει, ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Και παράλληλα όλα τα δικά ζητήματα ανοιχτά. Θα δίνετε ψηφοδοσία. Προσπάσα χρήση.